προσευχή του Κυρίου. Η προσευχή που απίφθινε ο Χριστός μας ως Μέγας Αρχιερεύς μετά τον μυστικό δείπνο και λίγο πριν συλληφθεί. Την ώρα εκείνη ο Κύριος ύψωσε το πνεύμα του προς τον ουρανό και είπε «Πάτερ, ελήλθεν η ώρα. Ήλθε η ώρα που έχεις ορίσει για να θυσιαστώ. Δόξασε τον Υιόν σου και ως προς την ανθρώπινη φύση μου για να σε δοξάσει και ο Υιός σου, σύμφωνα με την εξουσία που του έδωσες επάνω σε όλη την ανθρωπότητα, για να δώσει την αιώνια ζωή σε όλο το πλήθος εκείνο που του έδωσες και οι οποίοι πίστεψαν σε Αυτόν. Αυτή δεν είναι η αιώνια ζωή, το να σε γνωρίζουν οι άνθρωποι όλο και περισσότερο και να διατηρούν στενό σύνδεσμο με σένα, τον μόνο αληθινό Θεό και τον Ιησού Χριστό, τον οποίο απέστειλες στον κόσμο. Εγώ σε δόξασα πάνω στη γη», συνεχίζει ο Κύριος, «και με τη θυσία την οποία θα προσφέρω σε λίγο πάνω στο Σταυρό, ολοκληρώνω τελείως το έργο που μου ανέθεσες να κάνω. Και τώρα εσύ, Πάτερ, δόξασέ με και ως άνθρωπο δίπλα σου, με τη δόξα που είχα κοντά σου ως προαιώνιος Υιός σου, προτού να δημιουργηθεί ο κόσμος». Μέχρι το σημείο αυτό η προσευχή του Κυρίου αναφέρεται στο πρόσωπό του και στη σχέση του με τον Θεό Πατέρα. Εκείνον τον προσφωνεί Πάτερ, ενώ ονομάζει τον εαυτό του Υιόν. Επιπλέον δε είναι φανερό από τον τρόπο που απευθύνεται προς τον Θεό ότι ομιλεί ως ίσως προς ίσον. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι ο Κύριος Ιησούς είναι Υιός Θεού, ομοούσιος και ομότιμος με τον Θεό Πατέρα. Για αυτή τη θεμελιώδη αλήθεια της πίστεώς μας αγωνίστηκαν οι Άγιοι Πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στην αλήθεια αυτή, διότι όποιος δεν αναγνωρίζει τον Κύριο Ιησού ως Υιό του Θεού, δεν μπορεί να γνωρίσει τον αληθινό Θεό, ούτε να αποκτήσει την αιώνια ζωή. Το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού σημαίνει την αρχή και το τέλος της σωτηρίας μας. Αυτός είναι το Α και το Ω, η πνοή, η ζωή, η αιώνια ευφροσύνη μας. Είναι ο αγαπημένος νυμφίος της Εκκλησίας, με την οποία επιθυμεί εκείνος να ζει ενωμένος σε αδιάσπαστη ενότητα, όπως αποκαλύπτει συνεχίζοντας την προσευχή. «Φανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους που απέσπασες από τα δίχτυα του κόσμου και τους έδωσες σε μένα. Δική σου ήταν και εσύ τους έδωσες σε μένα. Και αυτοί τήρησαν το λόγο σου, τον οποίο τους αποκάλυψαν. Τώρα πίστηκαν ότι όλα όσα μου έδωσες προέρχονται από σένα. Απόδειξη το γεγονός ότι τους λόγους που μου έδωσες να αποκαλύψω στους ανθρώπους, εγώ τους παρέδωσα σε αυτούς και αυτοί τους αποδέχτηκαν. Πίστεψαν ότι γεννήθηκα από σένα και ότι εσύ με απέστειλες στον κόσμο. Εγώ για αυτούς παρακαλώ. Δεν σε παρακαλώ τη στιγμή αυτή για τον κόσμο της απιστίας, αλλά για εκείνους που μου έδωσες, διότι είναι δική σου. Και όλα όσα ανήκουν σε μένα δικά σου είναι, όπως και τα δικά σου είναι δικά μου. Και εγώ έχω δοξαστεί από αυτούς, διότι αναγνώρισαν τη θεϊκή μου φύση και πίστεψαν σε μένα. Εγώ βέβαια δεν θα είμαι πλέον σωματικός στον κόσμο όπως μέχρι τώρα. Αυτοί όμως θα είναι στον κόσμο, διότι δεν επιτέλεσαν ακόμη την αποστολή τους. Εγώ έρχομαι σε σένα, Πάτερ Άγιε, φύλαξέ τους με τη δύναμή σου, την οποία έδωσες και σε μένα, ή να όσοι εν καθώς ημίν, για να είναι μεταξύ τους ενωμένοι ως ένα πνευματικό σώμα, όπως είμαστε ένα και εμείς που έχουμε την ίδια ουσία και φύση. Όταν ήμουν μαζί τους στον κόσμο, εγώ τους φύλαγα με τη δύναμή σου. Όσους μου έδωσες τους φύλαξα και κανείς από αυτούς δεν χάθηκε παρά μόνο ο Υιός της απολίας, ο προδότης Ιούδας, και έτσι επληρώθηκαν οι προφητείες της Γραφής. Τώρα όμως έρχομαι σε σένα και τα λέω αυτά ενώ βρίσκομαι ακόμη στον κόσμο αυτό, για να τα ακούσουν και εκείνοι και να έχουν μέσα τους τέλεια τη χαρά τη δική μου. Για όλους προσεύχεται ο Χριστός, για όλους φροντίζει και αγρυπνεί.
Αν χάθηκε ο Ιούδας, αυτό δεν οφείλεται στην έλλειψη φροντίδας του Κυρίου, αλλά στη δική του κακή προαίρεση και εξέλιξη. Και είναι πράγματι φοβερό να σκέφτεται κανείς ότι ένας από τους 12 Αποστόλους κατέληξε ιός της απολίας. Φοβερό επίσης και το γεγονός ότι ένας κληρικός, ο Άριος, άλλος Ιούδας, χρηματίσας τη γνώμη και τον τρόπο, με τις αιρετικές διδασκαλίες του προκάλεσε ανυπολόγιστη ζημιά στις συνειδήσεις των πιστών. Γι' αυτό και τον καταδίκασε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Την ίδια καταστροφική πορεία ακολούθησαν και όλοι οι αιρετικοί στο πέρασμα των αιώνων. Το δικό μας κρέος είναι να καλλιεργούμε το ταπεινό φρόνημα και να μαθαίνουμε στο πνεύμα του Ευαγγελίου και τη διδαχή των Θεοφωτιστών Αγίων Πατέρων, για να μένουμε σταθεροί και αμετάκλητοι στην πίστη και την παράδοση της Εκκλησίας. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου.